δικαστήριο αστυνομία όπου από όπου έχουν την επιτήρηση των μέτρων σε όλες τις επαρχίες και για κάθε εξέλιξη, για κάθε τροποποίηση ενημερώνουν τα μέλη της αστυνομίας ώστε να προβαίνουν στους ελέγχους που πρέπει σε κάθε περιοχή, σε κάθε υποστατικό, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Άρα τώρα εσείς αυτό που γνωρίζετε είναι ότι μέχρι στιγμής θα ελέγχετε για το ένα SMS. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον εκκλησιασμό, κύριε Ανδρέου. Δηλαδή άλλων το πρωτόκολλο και το διάταγμα του Υπουργείου και άλλες εντολές και εγκύκλειων έχει δώσει η Ιεράρχη Επισκοπή. Εσείς πώς θα λειτουργείτε? Λέει η κυβέρνηση ότι θα μπαίνουν τα 50 άτομα εντός του ναού, αλλά θα πρέπει, υπάρχει προϋπόθεση του εμβολιασμού. Αυτό δεν ισχύει, λέει η Εκκλησία από την άλλη. Εσείς τι θα κάνετε, θα αστυνομεύετε τις εκκλησίες και θα γράφετε? Εμείς θα αστυνομεύουμε όλους τους χώρους, ανάμεσα σε αυτές και τους ιερούς ναούς, τους χώρους λατρείας γενικά, σύμφωνα, όπως έχω πει, κύριε Σοκράτους, με τα πρωτόκολλα και τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. Ναι, αλλά πώς θα μπαίνετε στην εκκλησία και θα τους λέτε, δείξατε μας την πιστοποίηση ότι εμβολιαστήκατε για να είστε εδώ? Η έλεγχη θα είναι δειγματοληπτική. Εκεί που θα πάρετε το δείγμα, πώς θα το κάνετε? Ακριβώς. Θα ζητείτε από το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εντός του ναού, να διευκρινίσουμε αυτό, ότι το πρόσωπο που βρίσκεται εντός του ναού θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το αποδεικτικό ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί και έχει παρέλθει η περίοδος των 3 εβδομάδων. Και θα υπάρξει μια ταυτοποίηση όσον αφορά το πρόσωπο το οποίο ανταποκρίνεται ότι είναι το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται και στο έντυπο. Μάλιστα. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία είναι αδύνατο να βρίσκεται σε όλους τους χώρους λατρείας τη δεδομένη στιγμή. Φυσικά υπάρχουν και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε ότι σε κάποιους χώρους ενδεχομένως να παραβιάζονται κάποια μέτρα, οπότε ανταποκρινόμαστε άμεσα. Θα γίνονται όλοι εκείνοι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ζητούμε από τους ίδιους τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα, γιατί στο τέλος της ημέρας και η αστυνομία λειτουργεί, αλλά και τα διατάγματα προς όφελος των πολιτών για να διατηρείται και να υπάρξει αυτή η δημόσια ασφάλεια. Αυτό ισχύει μόνο για τα 50 άτομα στο εσωτερικό του ναού, όχι για τους αυτούς που θα είναι στα προάβλια των εκκλησιών. Υπάρχουν άλλα δεδομένα, μάλιστα, και άλλα πρωτόκολλα. Θα πρέπει να βρίσκονται καθήμενοι, να τηρούνται οι αποστάσεις που πρέπει, να φέρουν μάσκες προστασίας. Και εκεί θα γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή είναι αρμόδια και υπεύθυνη ώστε να τηρούνται όλα αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε ελαστικοί, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα με την πύλη εμβολιασμού και φαίνεται ότι κάποιοι οι οποίοι έχουν κλείσει ραντεβού δεν έχουν πάρει το επιβεβαιωτικό, κύριε Ανδρέου. Όταν κάνετε τον έλεγχο, το θέμα είναι πώς θα το διαπιστώνετε τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες διευκρινιστικές νέες οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας, τις οποίες θα ακολουθήσουμε. Αντιλαμβάνεστε, οι οδηγίες αυτές λένε ότι πέραν του ότι αν κάποιο πρόσωπο δεν έχει την ίδια δικαιολογία ή το έντυπο που πρέπει ή το SMS που για κάποιο λόγο δεν το έχει παραλάβει η αστυνομία, δικαιούται στην περίπτωση που δεν πιστεί για τη μετακίνηση κατά τον έλεγχο, να ζητηθεί από τον πολίτη να προσκομίσει εκ των υστέρων σχετική βεβαίωση, ενδεχομένως από το κέντρο εμβολιασμού. Οπότε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε.